Ένα Ουκρανικό κατάλογο όπλων που διέρευσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι το ενδιαφέρον του Κιέβου για τουρκικά όπλα υπερβαίνει τα μαχητικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα πυρομαχικά που έχουν ήδη παραδοθεί. Ουκρανικά μέσα ενημέρωση δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα ένα έγγραφο 14 σελίδων με ημερομηνία 11 Μαρτίου, το οποίο απευθύνεται στη Διπλωματική Υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Γενικό Διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέροντα τα επίγοντα όπλα που απαιτεί το Κίεβο. Το έγγραφο προετοιμάστηκε από την Ειρήνα Γεφρέμοβα, αναπληρώτρια επικεφαλή τη Ουκρανική Αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Πενταπόσταγμα, σε άρθρο μα, αναφέραμε η Ουκρανία αναζήτησε τουρκικά όπλα αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία ενδέχεται να μεταφέρει μια παρτίδα επιθετικών ντρόουν σε στην Ουκρανία πριν από το τέλο του τρέχοντο έτου. Μέχρι το τέλος του τρέχοντο έτους, η Ουκρανία ενδέχεται να λάβει τουρκικά ντρόνου σε κίνηση που πετούν σε μεγάλο υψόμετρο, τα οποία είναι ικανά να χτυπήσουν σε αποστάσει έως και 275 χιλιόμετρα κατά χερσαίων και θαλάσσιων στόχων και έως 100 χιλιόμετρα κατά εναέριων στόχων, κάτι που είναι πολύ σοβαρή απειλή για τη Ρωσία. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία και η Ουκρανία σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν από κοινού παραγωγή επιθετικών ντρόουνs ακίνηση, ενώ η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι ένα από του μεγαλύτερου χειριστέ αυτών των επιθετικών ντρόουνs. Ωστόσο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι η Τουρκία θα παραδώσει ντρόουνs κρούση στην Ουκρανία όχι απευθεία αλλά μέσω ιδιωτικών εταιριών, όπω παρέδωσε τα ντρόουνs κρούση Μπαρακτάρ. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να δείξει προκλητικά την ιδιωτερότητά της απέναντι στη ρωσική ειδική επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι οι τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προμηθεύονται στην Ουκρανία. Είναι πιθανό τα ντρόουν σαν κίνηση να μεταφέρουν στο Κίεβο από την ίδια ιδιωτική εταιρεία, αν και η Άγκυρα θα μπορούσε να απαγορεύσει την προμήθεια τέτοιων όπλων στην Ουκρανία, εάν υπάρχει τέτοια επιθυμία. Σημειώνει ειδικό στο avia.pro. Την πιθανή προμήθεια επιθετικών drones ακίντσι επιβεβαιώνει και το τηλεοπτικό κανάλι Char Grand, σημειώνοντα ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει σαφή απειλή για τον ρωσικό στόλο. Οι Ουκρανικέ εταιρείε παράγουν επίσης τους κινητήρες του κινητήρε του ακίντσι, του προηγμένου drone του Μπαϊκάρ και η Τουρκία έχει πουλήσει περισσότερα από 20 μπαερακτάρι στο Κίεβο τα τελευταία δύο χρόνια. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η Άγκυρα έχει παραδώσει 6 έω 12 ακόμη μη επανδρομένα ροσκάφη στο Κίεβο από την εισβολή τη Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου. Τα αιτήματα τη Ουκρανία περιλάμβαναν επίση πυρομαχικά που χρησιμοποιούσαν τα Μπαϊρακτάρ συμπεριλαμβανομένων 500 πολυλειτουργικών πυράβλων ΜΑΜ-S και 500 πυράβλων ΜΑΜ-L. τουρκικέ προμήθειε όπλων στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου ήταν μυστικέ, Χωρί επίσημη επιβεβαίωση μέχρι σήμερα ότι έχουν παραδοθεί όπλα ή πυρομαχικά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.